Θα πάω αλλού που με αγαπούν. Ναι, Φεϊ, έλα στη μαγειρική. Εγώ σου τα λέω όλα. Γιατί το ήξερε κι εσύ. Εγώ τελευταία στιγμή το έμαθα. Έλα τώρα. Εμένα δεν μου είπε κανεί τίποτα. Θα κάνουμε ψωμί σοκολατένιο. Ουσιαστικά είναι ένα άγλυκο ψωμάκι. Μπορούμε να. Ναι, επειδή είναι πολύ εύκολο, είναι συνήθως συνδυάζει με κάτι, δεν τρώγεται σκέτο. Δηλαδή θα βάζει λίγο φυσικό βούτυρο, λίγο μαρμελάδα θες. Όχι. Λίγο σοκολάτα. Ορίστε. Ουσιαστικά τι γίνεται να κάνετε ένα σαντουιτσάκι και να είναι με κανονικό ψωμί, το κάνουμε με αυτό. Τρώγεται και σκέτο βέβαια. Είναι άγλυκο, είναι σχετικά fit για δίαιτα και όχι μόνο και για το γυμναστήριο είναι πολύ καλό. Τα κάνει όλα. Λοιπόν, και είναι πολύ εύκολη συνταγή, είναι αστεία, δεν χρειάζεται ούτε καν μίξερ. Γράψτε την. Χρειαζόμαστε 260 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 130 γραμμάρια αλεύρι ολικής αλέσεως, 2,5 κουταλάκια baking powder. Φαίνονται πολλά, τα υλικά δεν είναι καθόλου πολλά. Μισό κουταλάκι κανέλα. Αυτό είναι που το έχεις από την προηγούμενη εβδομάδα εδώ και τρώω. Όχι, Φέι, τώρα το έκανα. 4 κουταλιές κακάο, 2 κουταλάκια καφέ στιγμής, 60 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο, 130 γραμμάρια ζάχαρη, ένα αυγό και 360 γραμμάρια γάλα. Είχα δει ένα την προηγούμενη εβδομάδα, το θυμάσαι. Hey, αυτό το κέικ είναι να το κάνω 2 εβδομάδες και δεν μπορώ να το κάνω. Κάθε μέρα κάνω καινούριο. Α. Γιατί. Κοίταξε, αν είναι μπράβο το και είναι τόσο μαλακό. Όχι, όχι. Είναι φρέσκο, 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 φρέσκο. Απλά είναι για αυτή τη δουλειά. Που να βάλω το βούτυρο απλά να λιώσει. Λοιπόν, θέλουμε 2 μπολ. Σε ένα βάζουμε όλα τα ξηρά και σε ένα βάζουμε όλη την υγρασία συν τη ζάχαρη. Οπότε παίρνω σε ένα μπολ, βάζω το γάλα. 200 κιλά. Ένα αυγό μόνο έχει και το βούτυρο, άμα δείτε, είναι μόνο 60 γραμμάρια για να κάνεις και. Δεν χρησιμοποιούμε μίξερ. Καθόλου. Και τη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι μόνο 120 γραμμάρια. Κοντά ένα κιλό ψωμί δεν είναι τίποτα. Έτσι, κανονικά ένα κέικ, άμα κάναμε, θα χρειαζόταν 300-400 γραμμάρια ζάχαρη. Άρα, βάλαμε γάλα, αυγό, ζάχαρη και το βούτυρο που έβαλα να γιώσει από το φούρνο μικροκυμάτων. 60 γραμμάρια μόνο. Πολύ ωραίο είναι. Είναι πολύ ωραίο. Και είναι όσο πρέπει, δεν είναι πολύ γλυκό, δεν είναι. Είναι ακριβώς. Σας λέω, άμα βάλετε λίγο βούτυρο, λίγο φυσικό βούτυρο και μαρμελάδα ο ένας συνδυασμός και άλλο λίγο βούτυρο και λίγο σοκολάτα σπρέτ που έχει το άλυμα, θα πάθει την πλάκα σας. Και σκέτο βέβαια θα πάθει την πλάκα σας. Λοιπόν. Έπαθε την πλάκα μου. Ναι. Λοιπόν. Και πάμε. Έχουμε όλα τα υγρά στοιχεία, γάλα, αυγό, βούτυρο και ζάχαρη εδώ πέρα. Δηλαδή μόνο η ζάχαρη δεν είναι γνωστή. Mm. Και όλα τα υπόλοιπα υλικά τα βάζουμε εδώ πέρα. Αλεύρι κανονικό. Αλεύρι ολικής. Άμα είναι εύκολο να ξαναδείξουμε την κάρτα, γίνεται. Έτσι να όσοι δεν γράψανε, ωραία. 4 κουταλιές της σούπας κανέλα. 1. Δέστε πόσο είναι. 2. Κακάο, συγγνώμη. Κακάο. 3. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Άμα βάζετε κανέλα τόσο δεν θα τρογόταν. Ευχαριστώ, Μπάμπη, μέσα σας. Λοιπόν. Έχω γράψει μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Περίμενε. Πόσο έβαλα. Εγώ γιατί τα τρώω όλα αυτά τώρα. Γιατί είναι ανώτιμο. Ναι, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Δηλαδή τόσο. Να ξέρετε ότι η κανέλα με τη σοκολάτα συνδυαστικά πάει πάρα πολύ. Γι' αυτό έχουμε το κακάο μέσα, βάζουμε και την κανέλα και αυτό ο συνδυασμός κάνει το φαγητό μας το γλυκό το θεωρώ. Ναι. 2 κουταλιές της σούπας θα βάλουμε στιγμιαίο καφέ και του γλυκού και 2,5 κουταλάκια baking powder. Φαίνονται πολλά τα υλικά, αλλά δεν είναι, σας το ξαναλέω. Τώρα κάποια μπαχάρια από εδώ μέσα, άμα δεν θέλετε να βάλετε κανέλα, μην τη βάζετε. Απλά σας λέω ότι η κανέλα με τη σοκολάτα κάνει το συνδυασμό αυτό τον τρομερό. Έτσι, ανακατεύουμε όλα αυτά τα υλικά μεταξύ τους και έτσι όπως είναι αυτό το μείγμα, το ρίχνουμε μέσα. Δηλαδή πιο εύκολο ψωμί από αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε ποτέ σας. Πώς και φουσκώνει τόσο πολύ. Μόνο με το μπέικιν. Ούτως άλλως είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Μισό μπέικιν, φακελάκι βάζει. Είναι λίγο παραπάνω από μισό, 2,5 κουταλάκια. Mm. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, έχω πάρει το μικρό κουταλάκι, ούτε καν έχω πάρει. Και ανακατεύω, δεν θέλω να ανακατέψω πολύ. Δηλαδή, με το που δω ότι έχει απορροφηθεί όλη η υγρασία από μέσα, το κέικ, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Δεν θέλω να το χτυπήσετε πάρα πολύ, γιατί όσο περισσότερο συνεχίζουμε να το.